μία από τις χειρότερες διατάξεις που έχει, που περιλαμβάνει το συγκεκριμένο νομοσχέδιο της Κυρίας Κεραμέως, είναι αυτή η οποία επιβάλλει ότι ο μικρότερος αριθμός στα τμήματα στο δημοτικό θα είναι 20 παιδιά και ο ανώτερος στα 26. Ουσιαστικά, εν μέσω πανδημίας, το νομοσχέδιο αυτό επιβάλλει ένα απίστευτο στιμοξίδι στις τάξεις, ένα απίστευτο συνοστισμό στις τάξεις, δημιουργώντας μεγάλα τμήματα και μειώνοντας τόσο τις θέσεις εργασίας όσο και τον αριθμό των τμήματων και των σχολείων πανελλαδικά. Καθ' όλη τη διάρκεια της κρίσης, η κυβέρνηση απέδειξε ότι της υγειονομικής κρίσης, η κυβέρνηση απέδειξε ότι δεν ενδιαφέρεται για την ανθρώπινη ζωή, ούτε για την δημόσια υγεία, αλλά περισσότερο ενδιαφέρεται για να ενισχύσει τα ιδιωτικά συμφέροντα. Το ίδιο έπραξε με τα ΚΕΚ, το ίδιο έπραξε με τους εργολάβους των εθνικών οδών, το ίδιο έπραξε με τους βιομήχανους παραγωγής μασκών, αυτή τη στιγμή πράττει με τους βιομήχανους παραγωγής μασκών και μέσων ατομικής προστασίας, το ίδιο έπραξε με την ενίσχυση, τη σκανδαλώδη ενίσχυση της δημόσιας υγείας. Είναι μια διαχείριση η οποία κοστίζει ζωές. Και το ίδιο επαναλαμβάνει και στην εκπαίδευση. Ανοίγει εν μέσω πανδημίας αυτή τη στιγμή τα σχολεία, χωρίς να έχει τελειώσει η πανδημία, παίρνει το ρίσκο και χωρίς να έχει εξασφαλίσει τον παραμικρό όρο ασφάλειας της υγείας και της ζωής των μαθητών και των εκπαιδευτικών. Πέφτει διαρκώς σε αντιφάσεις, στηρίζονται σε ψευδοεπιστημονικά δεδομένα. Οι μαθητές, για παράδειγμα, πριν από λίγο καιρό αποτελούσαν υγειονομική βόμβα, αλλά αυτή τη στιγμή μάθαμε ότι δεν ανησυχούμε και μάλιστα με δεδομένα που στηρίζονται σε έναν μαθητή ο οποίος, στη Γαλλία, ο οποίος άλλαξε τρία σχολεία και δεν κόλλησε κανένα, και αυτά τα θεωρούν επιστήμη. Στην πραγματικότητα, αυτό το οποίο προκρίνει η κυβέρνηση είναι τα κέρδη της ιδιωτικής εκπαίδευσης για μια ακόμα φορά, μετατρέποντας τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές, τις ζωές τους και την υγεία τους σε πειραματόζωα. Είναι ενδεικτικό του πόσο αυτή τη στιγμή υπολογίζει και ποιες είναι τις προτεραιότητες της ίδιας κυβέρνησης και πόσο υπολογίζει τις ζωές μας. Η πλειοψηφία, υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό εκπαιδευτικών, οι οποίοι ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες. Αυτό προτίμησα να το αποσιωπήσω. Το 70% των εκπαιδευτικών, ιδιαίτερα στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, είναι πάνω από την ηλικία των 50 ετών και το 14% είναι πάνω από 60 χρονών. Αυτοί οι άνθρωποι θα είναι αναγκασμένοι να εκθέσουν τον εαυτό τους σε κίνδυνο στο επόμενο διάστημα. Χρειάζεται άμεσα, την ίδια στιγμή μάλιστα, που στη Γερμανία, παρά το άνοιγμα των σχολείων που κράτησε περίπου μια εβδομάδα, υποχωρούν η κυβέρνηση εκεί και κλείνουν τα σχολεία ξανά. Ζητάμε άμεσα να μην ανοίξουν τα σχολεία. Ζητάμε άμεσα να παρθούν όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία των εκπαιδευτικών και των μαθητών στο επόμενο διάστημα. Ζητάμε από τη ΔΟΕ να πάψει να σιωπά, να μπει μπροστά και να διεκδικήσει με την απεργία αποχή από την αξιολόγηση, να διεκδικήσει με αγωνιστικές κινητοποιήσεις άμεσα την απόσυρση του νομοσχεδίου της κυβέρνησης.